μέσω Skype. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και στους ακροατές σας. Είμαστε στην διαδικασία τώρα της πέμπτης γενικής εκτίμησης, αντιλαμβάνομαι. Η πρώτη ήταν το 1920 ναι, που διενεργήθηκε. Ναι, μετά ήταν αυτή του 80, την οποία καμιά φορά και στο πόθεν έσχεσαι ακόμη βάζουν τις τιμές σε αξία του 80 οι αξιωματούχοι μας. Και ναι, είχαμε και ακόμα δύο το 13 και το 18. Πολύ ορθά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε μέσα στο 22 να έχουμε τις αξίες του 21. Θέλετε να μας εξηγήσετε πού αποσκοπεί κάθε 3 χρόνια αυτή η διαδικασία? Βάζουν πάνω οι τιμές, πάνε κάτω, τι διαπιστώνετε? Ναι. Απλώς πρώτα να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι ο σκοπός της γενικής εκτίμησης που γίνεται είναι για εξασφάλιση σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία ελέγχεται από το κράτος, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Τώρα, ο σκοπός που γίνεται γενική εκτίμηση χρησιμοποιείται βασικά από τις αρμόδιες τοπικές αρχές για σκοπούς φορολογίας. Ναι. Και το Τμήμα Χρηματολογικής Χρονομετρίας αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ώστε να διεκπαιρέωσει τις εκτιμήσεις οι οποίες καλύπτουν όλη την Κύπρο, Παγκύπρια. Ναι. Πώς το κάνετε όμως, αφού έχουμε τα δεδομένα του 18, πέραν αυτών που των νέων οικειών, των όποιων ακινήτων είχαν στο μεταξύ αναγερθεί. Ναι. Τώρα, αλλάζει κάτι στην πολυκατοικία μου εμένα που είναι 40 χρονών μέσα σε 3 χρόνια? Είναι πάνω πιο κάτω, οι τιμές πάνω πιο πάνω σχετικά με το περιβάλλον, το οικονομικό? Πώς το εκτιμάτε? Ναι, απλώς πρώτα να αναφέρουμε ότι η γενική εκτιμήση με την υφιστάμενη νομοθεσία γίνεται κάθε 3 χρόνια, ναι, και ο σκοπός που γίνεται είναι για να υπάρχει η συμμεταχείριση των πολιτών. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι όταν ένα νέο κτίριο χτιστεί, παράδειγμα ένα ψηλό κτίριο ή μια νέα οικιστική ανάπτυξη, θα πρέπει και αυτή να φορολογείται. Ναι. Άρα η διαδικασία που λέμε είναι ότι να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα κάθε 3 χρόνια, σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη ανεγερθεί και εκδοθεί τελική έγκριση ή ακόμα και να μην εκδοθούν κάποιες άδειες, το Τμήμα Χρηματολογικής Χρονομετρίας προβαίνει στις εκτιμήσεις αυτές. Ναι. Ως αποτέλεσμα των τιμών αυτών, απλά βάζω παρέθεση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εσείς είστε λειτουργός, εγώ μπορώ να ασκώ και κριτική υπό ποια έννοια, ότι πάλι στις αυτές τις υπόθενες και στις δηλώσεις έχουμε οικόπεδα ή χωράφια που στο μεταξύ, ας πούμε του 80, στο μεταξύ λέτε κι εσείς, έχουν αναγερθεί μέσα επαύλης κλπ. Και οφείλουν να το δηλώνουν και για τις φορολογίες, αλλά και γενικά το είναι αυτό που ό,τι δηλώσεις έχεις. Ναι. Άρα με αυτά θα μπορούσατε να κάνετε μια σύγκριση και όλα στη δηλώνουν. Ναι. Ναι, απλώς να αναφέρουμε ότι το Τμήμα Χρηματολογικής Χρονομετρίας έχει αναπτύξει μια εφαρμογή με την οποία έχει ενώσει όλες τις δημοτικές αρχές μαζί, ναι, με τις επαρχιακές διοικήσεις στο κεντρικό σύστημα του χρηματολογίου, και αυτό που κάνουμε τώρα τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια είναι ότι οποιαδήποτε άδεια οικοδομής ανεγερθεί σε έναν τεμάχιο, επειδή υπάρχει απευθείας σύνδεση με το χρηματολόγιο, έρχονται όλα τα αιτήματα μέσω αυτών των δήμων ή και των επάρχων η πληροφορία στο χρηματολόγιο, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή με την έκδοση της άδειας ενημερώνεται το τμήμα ώστε να προχωρήσει, ναι, να καταχωρήσει τα στοιχεία του ακινήτου και στη συνέχεια να προβεί και σε γενική εκτίμηση. Ναι, αλλά εξηγήστε μας κάτι, μέσα στα 3 χρόνια, τι κάνετε ακριβώς τώρα, κύριε Πασουλή? Πάτε οικόπεδο, γυρίζετε την Κύπρο, είναι με drones, είναι από δορυφόρο? Πώς εντοπίζετε αυτές τις νέες οικοδομές που μπορεί να μην έχουν δηλωθεί στο μεταξύ, ή κάτι που, ναι, κατεδαφίζετε, ή κάτι που χτίζετε? Ναι. Πώς τα εντοπίζετε αυτά? Ναι. Ναι, άρα απλώς να αναφέρουμε ότι η διαδικασία της ανάπτυξης, της πολυοδομικής ανάπτυξης στην Κύπρο διέπεται από διαδικασία αναδιοδότησης. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά ακινήτων τα οποία δεν υπάρχει καθόλου άδεια. Δηλαδή θεωρούνται πλήρως παράνομα, δηλαδή είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Η εργασία που έχει κάνει το χρηματολόγιο από το 2013 μέχρι και το 2016, που ήταν και αποτέλεσμα της Τρόικας, είχαμε βγει έξω ως Τμήμα Χρηματολογίου και Χρονομετρίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις και το Τμήμα Πολυοδομίας και Εκκίσεως, και είχαμε μαζέψει πλήρως όλα τα κτίρια που υπάρχουν στην Κύπρο. Ναι.
που σημαίνει όταν κάνατε, μιλάμε είχατε για και 18 κάποιες του λήψεις, 23. Κύριε Πασουλή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εγώ το θυμάμαι, Ναι. γιατί το είχα γράψει μια, και λήψεις δορυφορικές, αν θέλετε. Ένας κύριος που φώναζε Ναι. γιατί τον δηλώσατε με έπαυλη, ενώ ήταν η λίμνη του χειροτροφείου του, είχε κάποιους χείρους εκεί, ήταν μια λίμνη που ήταν μέσα και ήταν, φάνηκε ότι ήταν σπίτι έπαυλη με πισίνα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να σας πω, η διαδικασία συλλογής δεδομένων από το 2013 αλλά και εν τεύθε έγινε με διάφορες μεθόδους. Η μία μεθόδος ήταν από στοιχεία τα οποία γίνονταν συνέχεια να επιτόπιση σε θεωρήσεις με ειδικές ομάδες του κτηματολογίου και άλλα άτομα. Η δεύτερη μεθοδολογία έγινε και με αεροφωτογραφίες που είχε γίνει με λήψη Ναι. από αεροπλάνα που γίνεται κάθε 3-4 χρόνια. Και το άλλο από διάφορες πληροφορίες δορυφορικών οικογονών, οι οποίες βγαίνουν από την Google, όλων αυτών η μεθοδολογία την ονομάζουμε, με διάφορους συνδυασμούς. Βασικά αυτό ελέγχεται και η ίδια πληροφορία, δηλαδή τόσο με Ναι. τις πολεοδομικές αρχές και τους Δήμους, ταυτόχρονα όμως και με άλλες μεθόδους. Ναι. Το θέμα που λέτε σε μια περίπτωση, το που λέτε με τη λίμνη ή κάτι άλλο, σίγουρα υπάρχει διαδικασία. Ένα από το θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι ο πολίτης σήμερα, η προσπάθεια που κάνει το κτηματολόγιο είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Δηλαδή, σε μια διαδικασία που αναμένουμε να δημοσιεύσουμε τις νέες τιμές του 1ου του 2021, έχει μια σειρά από δικαιώματα ο πολίτης. Το ένα το δικαίωμα είναι το δικαίωμα ενημέρωσης του, το οποίο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα αναρτήσει όλες τις μέσα στο σελίδα του κτηματολογίου, να εισέρθει στο ιστοσελίδα του κτηματολογίου και με βάση κάποια στοιχεία του ακινήτου του να δει την αξία του ακινήτου του. Ναι. Το δεύτερο σημείο που ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί είναι θα υπάρχει το κέντρο εξυπηρετήσης του πολίτη στο κτηματολόγιο, το οποίο είχε κάθε επανάληψη γίνει και για το 2013 και για το 2018, και μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή σε ώρες εργασίας και να ενημερωθεί από λειτουργών εξυπηρέτησης του κτηματολογίου για την τιμή του ακινήτου του, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ζητήσει όσον αφορά τα δικαιώματά του. Ναι. Άρα προσπαθούμε να έχουμε πλήρη διαφάνεια στο κτηματολόγιο όσον αφορά τη διαδικασία μέχρι και την δημοσίευση των νέων τιμών, και σημειώνω ότι ο πολίτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε αίτηση διόρθωσης λάθους όσον αφορά τα φυσικά και νομικά χαρακτηριστικά του ακινήτου του. Και τούτο είναι δωρεάν και είναι απεριόριστος ο χρόνος. Δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός στο πότε θα εντοπίσει οποιοσδήποτε πολίτη στην Κύπρο ναι. ή ιδιοκτήτης να προβεί σε αυτήν την αίτηση, και είναι δωρεάν. Το κτηματολόγιο από τη μεριά του παραλαμβάνει αυτήν την αίτηση, η οποία είναι μόνο ηλεκτρονικά. Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου υπάρχουν μικρά βίντεο clips με τα οποία μπορεί να τα ενεργοποιήσει, στα οποία του επεξηγούνται η διαδικασία για να προβεί στην ηλεκτρονική αίτηση. Άρα είναι πολύ εύκολο για τον πολίτη, υπάρχουν τα βοηθήματα και προτρέπουμε τον πολίτη όταν εντοπίσει οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο δεν συναντεί με την πραγματικότητα του ακινήτου να κάνει αυτή την αίτηση δωρεάν. Ναι. Κύριε Πασουλή, εγώ έχω μια απορία. Γιατί πάντα οι εκτιμήσεις των τραπεζών όταν πρόκειται για δάνειο είναι πάντα πιο χαμηλές από αυτές που κάνετε κι εσείς ναι. κάθε φορά. Εντάξει, δεν θα μου το. Είναι ένα σχόλιο, το λέει ναι. ο κόσμος. Ότι γίνεται εκτίμηση, αλλά για σκοπούς της τράπεζας κάνει δική της εκτίμηση. Ναι. Λέει ένας ακροατής, γιατί ένας τηλεθεατής είπατε πριν ότι λόγω και της Τρόικας έπρεπε να έρθει η Τρόικα, δηλαδή για να συσταριστούμε, αν θέλετε, γιατί λέει αυτός πληρώνει τώρα 140 ευρώ λιγότερα σε φορολογία, στο αποχητευτικό. Πληρώνει, ναι. 140 ευρώ αποχητευτικό, 120 λιγότερα από τον καιρό που έκαναν την επικαιροποίηση. Ναι. Κοιτάξτε, το σχόλιο που θα μπορούσα να πω, ναι, φαίνεται η Τρόικα δεν είχε μόνο τα αρνητικά του στην Κύπρο, αλλά είχε ναι. και τα θετικά του, τα οποία σίγουρα εγώ θα, από πλευρά κτηματολογίου θα αναφέρω ότι είχε ζητήσει το ίδιο το κτηματολογίο να προβεί σε μια γενική εκτίμηση, ακόμα και πριν να έρθει η Τρόικα, αλλά φαίνεται ότι δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες. Το κτηματολόγιο προσπαθεί να είναι πάντα επίκαιρο και να επικαιροποιεί τις τιμές προς όφελος του πολίτη. Ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια, αλλά πρέπει να δούμε και η τα γενική θετικά. Γενική εικόνα ότι όμως, πείτε μας, οι τιμές των ακινήτων πάνε πάνω ή πάνε κάτω? Ναι.
Εντάξει, να σας πω, οι τιμές από το 18 μέχρι το 1ο-1ο 21 με βάση τις αναλύσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα φαίνεται ότι να μην έχουν ιδιαίτερες αλλαγές. Άρα ο πολίτης δεν θα αναμένει να δει διαφορές, άρα περίπου θα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα του 2018. Μάλιστα. Σίγουρα όμως κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Όπως το ονομάζουμε, είναι διορθώσεις ή εξορθολογισμός της αγοράς, διότι η αγορά δεν είναι στατική. Ναι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε την πανδημία ενώπιον μας. Είναι ένα θέμα το οποίο μαστίζει ολόκληρον τον κόσμο και έχει επηρεάσει σίγουρα όλες τις οικονομίες του κόσμου και σίγουρα και την ίδια την αγορά των ακινήτων στην Κύπρο. Παρόλο που παρακολουθείτε αυτόν οι τάσεις της αγοράς και πώς επηρεάζονται, μαζί σίγουρα και με άλλες παραμέτρους.